Κατά από αυτή την έννοια λοιπόν, δεν κατακρίνουμε όποιον έχουν ενθουσιασμό εκεί, αλλά και από την άλλη καταλάβατε ότι υπάρχουν πάρα πολύ ενθουσιασμένα λόγος την ενέργεια του καθένα. Έτσι, κάθε φορά λοιπόν όταν κάποιος δεν έχει γνωρίσει το εγώ, τον είναι φυσικό να ενθουσιάζουν πράγματα που δεν είναι για αυτόν. Φανταστείτε έναν άνθρωπο τώρα, μια χοντρή κυρία, να πηγαίνει και να κοιτάει φορέματα για μοντέλα και να ενθουσιάζεται. Και μόλις πηγαίνει μέσα να μην χωράει, δεν θα γελάσετε και θα πείτε πω, καλά δεν το βλέπε. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Πάνε στις βιτρίνες που λέγεται πληροφορία και κοιτάνε και νομίζουν ότι είναι το μοντέλο, είναι θεόρατη, είναι χοντρή και δεν χωράει τίποτα. Και κοιτάνε και λέει τι ωραία και φαντάζονται τον εαυτό σου ότι το φοράει αυτό και είναι σαν την κούκλα. Και ότι είναι ωραία, έτσι σαν την κούκλα και τους πηγαίνει. Ενώ είναι χοντρή στην πραγματικότητα, όμως πάνε το φορέσει, λέει καλά ρε, αυτό δεν ανεβαίνεται μέχρι τα γόνατα. Ο άνθρωπος όμως που ξέρει το ζύγι του, ξέρει την πληροφορία θα πάρει, γιατί ξέρει που θα χωρέσει, ποια είναι η συνείδησή του. Τόσο απλό είναι, αλλά και τόσο υπνοτικό είναι για τον άνθρωπο που κοιμάται και είναι μέσα στα εγώ του. Οκ, ήταν ωραίο το παράδειγμα, καταλάβατε τι έλεγα. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε ότι όσο εμείς δεν περάσουμε πρώτα την αναγνώριση του εαυτού μας, κάθε πληροφορία θα φαίνεται ότι ανήκει σε εμάς. Θα λέει, ωραία, αυτό το δρόμο είναι για μας, αυτή η πληροφορία για μας, αυτό το φόρεμα για μας, αυτό το αυτοκίνητο για μας. Και φαντάζεστε λοιπόν, τι είπα, η μηχανική φαντασία τον εαυτό του με την ωραία αγκούμενα, με το ωραίο φόρεμα, με τα ωραία λεφτά, χωρίς να ξέρει στην πραγματικότητα, έτσι, αν στην πραγματικότητα μπορεί. Και αν είναι συγχρονιστικά, αυτό πρέπει να διαλέξει. Και όπως πας μέσα λοιπόν και βλέπεις το ωραίο φόρεμα και βλέπεις να τραβάνε τα παντελόνια να χωρέσουν μέσα οι κυρίες, οι παχουλές και να τραβάνε το παντελόνι μέχρι να το σκίσουν το παντελόνι ή αυτές να πονέσουν ή να πεθάνουν από ανακοπή επειδή το έχουν σαν κορσέ μέσα έτσι, μόνο και μόνο για να πάνε να φτιάξουν το εγώ τους. Τι φέρνει? Πόνο. Γιατί? Για το καλό σου. Για να σου δείξει, σου πει, τι κάνεις ρε, δεν βλέπεις. Μόλις πονάς, θα πεις, άσυχτη, δεν το φοράω αυτό το τζιν, γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω. Οκ, έκανα το κουμάντομα, αλλά τελικά δεν με εξυπηρετεί. Και όσο πονάς και βάζεις τα εγώ μπροστά, θα πονάς και πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πώς είναι ελεύθεροι να φορέσουνε. Για νυχτικιά, ρούχα στα μέτρα τους. Και μόλις φορές τα ρούχα στα μέτρα τους και σου φύγει η απογοήτευση και η κρίση, θα πεις δυνατικά, αχ τι ωραία, φόρεσα τη φορμίτσα μου και είμαι μια χαρά. Γιατί όποτε φόραγα αυτό το στενό ρούχο, έσκαγα ρε παιδί μου, δεν γουστάρω τα που είναι οι άλλοι, μ' αρέσει και εγώ με τη φόρμα τώρα. Κοιτάξτε πόσο απλά παραδείγματα επάνω στον κόσμο, όπως αυτό που σας δίνω, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν ακριβώς ο άνθρωπος που είναι μέσα στα εγώ. Άρα λοιπόν εγώ όταν πάω ή όταν πάει κάποιος άνθρωπος έτσι, που μπορεί και βλέπει την πραγματικότητα και πει στον άλλο μα καλά κυρία μου, τι πάτε να φορέσετε? Δεν βλέπετε ότι δεν μπαίνει όλο το φόρμα είναι το ναμπούτσας? Δεν βλέπετε ότι δεν μπαίνει μέσα? Εκεί την ώρα νομίζετε τι θα πετάξει όπως είπαμε στην αρχή. Πώς θα αντιδράσει εκείνη η κυρία? Όταν η ίδια δεν το βλέπει πώς θα αντιδράσει δηλαδή? Αν πάει ο πολιτής όμως, πρόκειται να δεις, που γουστάρει να δώσει την πληροφορία για οικονομικούς λόγους, για το συμφέρον, γιατί είναι αυτή η δουλειά του, τι θα της πει? Τι ωραία που είστε, κυρία μου. Μα δεν ανεβαίνει. Μα τι είναι αυτά που λέτε, έτσι είναι στη μόδα τώρα. Εκεί. Και σας πουλάει ό,τι θέλετε. Και αυτό το πράγμα γίνει τώρα με τη νέα εποχή και τις κοινωνικές πληροφορίες. Έχετε πάει στον πολιτή γιατί σας άφησαν την πρόσβαση να βγείτε στα μαγαζιά χωρίς να έχετε έτσι την ειλικρίνεια μέσα σας. Να ξέρετε τι λεφτά έχετε, πόσα κιλά έχετε, για ποιο λόγο θέλετε να τα φορέσετε. Οκ, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Αλλά είπαμε, για αυτόν που τα βλέπει απλά. Για αυτόν που είναι σε αυτό το επίπεδο, π.χ. που σας λέω τώρα. Και δεν τρέχει τίποτα, αν δεν είστε σε αυτό το επίπεδο. Δοκιμάστε τη φορμίτσα σας. Αφαιθείτε να είστε ελεύθεροι και να σας βοηθήσει σιγά σιγά να έρχεται στα κιλά που πρέπει. Ή αντί να έρθετε στα κελά που πρέπει για να πάρετε το φόρεμα, θα νιώσετε τόσο ευτυχία που δεν θα έχετε ανάγκη το φόρεμα μετά. Δεν θα έχετε ανάγκη την πληροφορία μετά. Δεν θα έχετε ανάγκη τον άλλον που ξεκινάει και σας λέει αυτά τα πράγματα και χώνεστε συνέστητα πράγματα και αφήνετε τον εαυτό σας να καθοδηγείτε από ορισμένα πράγματα. Και να εσωκλείεστε σε ομάδες και να εσωκλείεστε με άτομα που σας φτιάχνουν ωραία πράγματα για να μπορούν να σας έχουν πελάτες.